Αλεμάχων, με το Ανατολικό να έχει την μπάλα. Ένα σουτ, καλή στιγμή. Με βαθιά γέμισμα εκεί τώρα με το Φάληρο στην αντιπίθεση. Ένα σουτ, καλή στιγμή το Ανατολικό. Αντιπίθεση, το σουτ, καλή στιγμή για το Ανατολικό. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια, εδώ το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα, γίνεται το Ανατολικό Σφάλιρο 1-0. Σε νέα αντεπίθεση. Περνάει πολύ ωραία την μπάλα το Ανατολικό. Θα γεμίσει την μπάλα, το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, γίνεται το 2-0. Ανατολικό Σφάλιρο 2-0. Τελείται τώρα το γέμισμα της μπάλας, η κεφαλιά, καλή στιγμή για το Φάληρο η μπάλα τώρα. Θα γίνει το σούτ, πολύ καλή στιγμή, δυνατό το σούτ εκεί, απέκρουση στο 24. Η προσπάθεια τώρα για το Φάληρο, το σούτ. Καλή στιγμή που χάνεται. Ένα γέμισμα, ένα σουτ. Φαλιά το σουτ εκεί τώρα, προσπάθεια. Το σουτ και την μπάλα στα δίκτυα. Γίνεται το 1-2. Ανατολικό Φάληρο 1-2. Εδώ ένα πάτημα της μπάλας τώρα, το σουτ, καλή απέκρουση, σωτήρια ο παίκτης. Και για να δούμε τώρα εδώ την προσπάθεια, βαθιά παλιά το γέμισμα, προσπάθεια τώρα το σουτ, μπάλα στα δίχτυα 2-2. Να που γίνεται το 2-2 σε αυτό το τελικό κυπέλλου Παλεμάχων. Εδώ ένα σουτ που χάνεται, μια ευκαιρία, γυρίζει το Ανατολικό τώρα σε αντεπίθεση. Για να δούμε τώρα προσπάθεια, φεύγει μόνος του, αλλαγή μπάλας, το σουτ, εδώ μια καλή προσπάθεια. Είναι ο παιχνίδι Παλεμάχων, το παιχνίδι που κίνησε 6 ώρα. Εδώ τους Παλέμαχους, το σουτ, την μπάλα, χάνεται τραγική ευκαιρία. Να που χάθηκε πολλή ευκαιρία για να μπει μπροστά το Ανατολικό και πάλι. Το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων, πάντα σε περιγραφή του Γιώργου Οικονόμου. Ένα λάθος εδώ τώρα και η μπάλα στα δίχτυα, να το που γίνεται το 2-3. Η μπάλα στα δίχτυα, ένα λάθος, ευκαιρία εδώ. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Ανατολικό τώρα η μπάλα, το σουτ, το γύρισμα του Ψαλιδάκη. Καλή στιγμή που χάνεται. Ένα σουτ, πολύ καλή απέκρουση εκεί. Έχουμε πέναλτι, τι έχουμε. Έχει δώσει ο ρέφερι, έδωσε κόρνερ. Και όχι 5 λεπτά που απομένουν. Για να δούμε εδώ η προσπάθεια, αλλαγή της μπάλας, το γέμισμα, το γύρισμα, το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, να που γίνεται το 3-3. 3-3.
Ο Μιχάλη 13 στον έβδομο. Τρίτος όροφος Δημήτρα Κουβεντά, Γιώργος Οικονόμου γράφεται το κουδούνι. Όχι, ιδιοκτήτης το έχει. Πιο μπροστά για να ξέρω να είμαι σπίτι. Σαράντα έξι, σαράντα τρία. Πάλι εδώ έτοιμο να εκτελέσει το πέναλτι.
όλα στα δίχτυα. Βλέπετε το μπαίχτη του Ανατολικού τώρα. Να δούμε. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση. Τελείται, μπάλα στα δίχτυα. Και το Ανατολικό είναι αυτό που θα πάρει το εισιτήριο για την πρόκληση που προκρίνεται και Κυπελλούχος 2023-2024 Ανατολικό Φάληρο, τελικό αποτέλεσμα 2-2 στην κανονική διάρκεια. Μεγάλη πρόκληση, βλέπετε ικανοποιημένοι οι φίλοι. Εμείς θα κάνουμε μια διακοπή και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί. Ελάτε παιδιά, ελάτε, ελάτε. Μετά το 26ο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε φέτος και το 6ο κύπελο, είναι και το πρώτο Super Cup που διοργανώνουμε. Βέβαια έπρεπε να γίνει στην αρχή της χρονιάς, για λόγους που όλοι γνωρίζουμε πήγε λίγο πιο πίσω, δεν έχει να κάνει, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Νομίζω παιδιά το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Με ανατροπές, με τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ και τις δύο ομάδες που ήταν και συμμετείχαν και στο πρωτάθλημα μας και στο κύπελλο και στο Super Cup. Περίμενε, Πάπη. Περίμενε λίγο, εδώ. Πάμε, προχωράμε. Ακαλής, εδώ είσαι. Περίμενε. Περίμενε λίγο να σε βγάλει και ο Νεκτάρης. Περίμενε, άντε, ναι. Πάμε. Ο πρώτος βοηθός του αγώνα που ήταν ο Σπύρος ο Σιδεράς. Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ, αγώνα. Σπύρο, εδώ στην κάμερα. Και εδώ στην κάμερα, Σπύρο. Έκτισε η ομάδα του Ανατολικού, η οποία δεν μπορέσαμε να κάνουμε την απονομή για το πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε μαζί μας τρία έπαθλα. Το ένα έπαθλο είναι το πρωτάθλημα που κατέκτησε την περσινή χρονιά η ομάδα του Ανατολικού, την οποία απονομή θα την κάνει ο Ηλίας ο Τσοβλεξής. Ηλία, από εκεί θες. Δύο λόγια να πω πρώτα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ανατολικού. Κάθε χρόνο πρωταγωνιστεί και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Εκτός όμως από το αγωνιστικό ότι παίζει καλή μπάλα, σε όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας τα παιδιά δίνουν παρουσία. Σε αυτό τους βγάζω το καπέλο. Μπράβο παιδιά. Μπράβο. Εύχομαι να έχετε υγεία και να σας συναντάμε πάντα στα γήπεδα. Έστω και αντίπαλο. Βασιλάκη, παλικάρι μου. Βασίλη, γιατί να γνωρίζω. Μπράβο, μπράβο. Βασίλη, και μένα λίγο αλλιώς. Εδώ στην κάμερα. Από εδώ γύρισε λίγο, από εδώ που θα ζει το πετάσμα μιλίας. Βασίλη, και εδώ στην κάμερα, εδώ. Εδώ λίγο. Ηλία, εδώ είπα. Εμένα μεγάλη μου τιμή, παιδιά, με εσάς τους νέους, στα 67 μου που μπορώ και βρίσκομαι στο χορτάρι μαζί σας. Λοιπόν, και μια τελευταία κουβέντα θα πω και αυτή... Παιδιά, συγγνώμη λίγο να ακούσουμε τον πρόεδρο. Παιδιά, είναι τον πρόεδρο. Είναι η χαρές. Λοιπόν, μια τελευταία κουβέντα θα πω και αυτή αφορά την Ένωση των Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών, η οποία έχει ιδρυθεί εδώ και κάποια χρόνια. Και επειδή στη χρονιά που διανύουμε γίνανε οι εκλογές και ο νέος πρόεδρος της Ένωσης είναι μαζί μας εδώ, τον οποίο θέλω να τον παρακολουθούμε όλοι στενά. Έχει ένα πολύ ωραίο πλάνο, έχει συνεργασία απόλυτη με την Ένωση Ποδοσφαιρικό Σωματείο Μακεδονίας και ετοιμάζουμε ωραία και καινούργια πράγματα για την επόμενη χρονιά. Την απονομή λοιπόν δικαιωματικά νομίζω ότι μπορεί να την κάνει ο πρόεδρος. Θα ξεκινήσει λοιπόν. Μπράβο. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα, συγγνώμη. Παιδιά, φορέστε καλαμίδες. Να μπορέσετε να φορέσετε καλαμίδες. Για εσάς που είναι το φορέσουν καλαμίδες. Το κύπελλο λοιπόν αυτό είναι για τη φιναλίστ ομάδα, τον αρχηγό της φιναλίστ ομάδας για να παραλάβει το κύπελλο. Ωραία, πού το.
Μισό λεπτό λίγο. Εδώ στην κάμερα κοιτάμε. Εδώ στην κάμερα. Στην κάμερα κοιτάμε. Εδώ λίγο κοιτάξτε και εδώ λίγο. Και εδώ στην κάμερα. Στην κάμερα. Δεν είναι κάμερα και κάμερα μας ζάλει. Στην τραπάει κάμερα. Και βέβαια δικαιωματικά και με μια μεγάλη ανατροπή και με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το Ανατολικό είναι τελικά και ο νικητής του Super Cup. Άντε, σήκωσε το. Σήκωσε το, να τελειώνω. Εδώ, Λοιπόν, συναρπαστικός ήταν ο πρώτος τελικός του Super Cup που έγινε στον Κωνσταντινός Καραμανλής με το Ανατολικό τελικά και πήγε να αυτοκτονήσει, ο Όρος κατάφερε στη διακασία των πέναλτι με 5-4 πάρει το κύπελλο του υπερπροβλητή. Λαγκώνας, τον ευχόμαστε πρώτα απ' όλα να του ζήσει το νέο μέλος της οικογένειας. Σκόρο του αγώνα, πρωταγωνιστής και φίλος πάνω απ' όλα. Καλησπέρα. Ε, άλλος με τα κύπελλα. Τα συναισθήματα. Λοιπόν, πρώτον. Διπλή, είναι καλύτερα. Ναι, η ομάδα πήγε να αυτοκτονήσει όμως τα κατάφερε. Εντάξει, και ο αντίπαλος παίζει. Ναι, ναι, εννοείται. Έτσι, δεν παίζουμε. Και μέσα από τα λάθη, εντάξει. Εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη μας, τα παιδιά. Σκοράραν 3 γκολ. Σοφαρίσαμε στο τέλος. Το θέλαμε μάλλον περισσότερο. Έτσι φάνηκε. Έλα, άλλο! Το διασκεδάσαμε να κάνετε κάτι. Ωραία, κάτι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάρα πολλά θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην Ένωση για την διοργάνωση αυτή. Ωραία συναισθήματα, έτσι. Συγχαρητήρια. Εμείς τώρα, όσον αφορά το σημερινό το μάτς, δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Μπορώ να πω ότι είμαστε. Σοβαρευτήκατε στο τέλος όμως. Σοβαρευτήκαμε, στα πέναλτι. Αξίζαν και οι δύο ομάδες το Super Cup αυτό. Πολλά συγχαρητήρια και στο Φάδερο. Ευτυχώς. Αν όπως θα συμφωνήσω και εγώ με τον Στέλιο, δεν ήμασταν καλοί. Προπιπτόντως, πιστεύω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας μας σήμερα. Πολλά συγχαρητήρια. Αυτός ξεσήκωσε τους υπόλοιπους, γιατί αν δεν έχουμε μερικούς σαν τον Στέλιο, ειδικά σήμερα δεν θα το καταφέρνουμε. Καλώς πάντων, αντίπαλο στο Φάληρο. Συγχαρητήρια και στο Φάληρο. Ναι. Πάντα είναι τα τελευταία χρόνια με το Φάληρο. Ναι, ναι, με το Φάληρο βρισκόμαστε. Έχουμε κι εμείς νίκες. Έχετε ποιότητα όμως, έτσι σιωπή, έχετε ποιότητα. Είναι πολύ καλά τα παιχνίδια, σε αθλητικά πλαίσια του απλά πηγαίνουμε. Απλά πρέπει να είστε αυτό που λες, έτσι, πάντα όπως έπαιζες και στις μεγάλες ομάδες, θέλει σοβαρότητα, έτσι μέχρι το τέλος. Πάντα. Απλά να το παιχνίδι πήγε πάρα πολύ καλά. Παίξαν ωραία και οι δύο ομάδες. Πήγε να γίνει η ανατροπή. Η μπάλα αυτά έχει γυρίσματα. Ήταν το πρώτο Super Cup που κάναμε. Εμένα με ευχαρίστησε ότι έγινε ένα καλό παιχνίδι. Και αποκτήσατε και φιλίες. Ευχαριστηθήκαμε. Τις φιλίες τις έχουμε, ρε παιδιά. Ναι, τις φιλίες τις έχουμε. Αλλά φίλοι είμαστε. Πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι. Η διάθεση. Η οργάνωση. Να το διασκεδάσουμε. Να έχουν υγεία τα παιδιά, να έχουν υγεία και να βρισκόμαστε στα γήπεδα. Φτάσαμε πολύ κοντά. Κάτι λίγο έλειπε για ένα να κλικ, μην, ένα κλικ, ναι, για να μην φτάσουμε. Τι μένει όμως από όλη αυτή την οργάνωση, γιατί άκουσα και τον Ηλία. Μένει τα συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Συγχαρητήρια στο Φάληρο, η διάθεση. Ναι. Η σχέση που κάνατε. Όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο. Θα το διασκεδάσετε, ναι, έτσι. Διασκέδαση, δεν υπήρχε έκτρα. Πολιτισμός, όπως είπε ο Ηλίας. Ναι, παιδεία, ναι, τα πάντα. Δείξαμε στον κόσμο ότι η μπάλα δεν τελειώνει στα 30, στα 35. Συνεχίζεται. Ούτε σε μια ήττα, βέβαια. Και θέλω να ευχηθώ αυτό να συνεχιστεί. Σήμερα κέρδισε το Ανατολικό, αύριο θα κερδίσει το Φάληρο. Τι μένει από όλο αυτό είναι να βρισκόμαστε, όπως είπε και ο συμπαίκτης ο προηγουμένος και μέλος του πρωταθλήματος των Παλεμάχων, να κάνουμε σχέσεις, φιλίες και να το ευχαριστούμαστε. Διασκεδόμαστε να είμαστε γεροί. Έτσι. Πάνω απ' όλα να είμαστε γεροί, να έχουμε υγεία όλα τα παιδιά. Τι κρατάς, καταρχήν τα εύκολα δύσκολα κάνατε, αλλά καταφέρατε όπως λέμε από το λευκό πύργο να μην το όρθει. Έτσι. Αν και η ομάδα έδειξε ότι έχει μεγάλους παίκτες, αλλά καμιά φορά αυτά τα παιχνίδια θέλουν προσοχή, έτσι, Νίκο. Ακριβώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε κουρασμένοι, ήρθαμε να παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι, το απολαύσουμε, είτε κερδίζαμε, είτε χάναμε, θα ήταν το ίδιο για εμάς. Τι είναι αυτό που μένει, Νίκο, τι είναι αυτό που εισπράκτης, γιατί το πρωτάθλημα των Παλεμάχων έχει μια άλλη κουλτούρα, έχει μια άλλη φιλοσοφία. Η διασκέδαση, να βρισκόσαστε στα γήπεδα, να το χαίρεστε. Αυτό είναι, μας αρέσει να είμαστε στο γήπεδο,
αθλούμαστε. Οι φιλίες. Έχουμε πολλούς συμπαίκτες και αντιπάλους που τους έχουμε τόσα χρόνια που ξαναβλέπουμε. Και το φάληρο, φαντάζομαι. Καλό είναι να υπάρχουν στο πρωτάθλημα αυτό. Βλέπεις, είναι ανταγωνιστικό, έτσι έχει κίνητρο. Περίμενα φέτος να είναι λίγο περισσότερο. Να. Δεν... Σου άρεσε που παίξατε σε ένα μεγάλο. Εντάξει. Από τα καλύτερα στάδια που έχουμε, έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει τα τέτοια Super Cup ή κύπελλα ή οτιδήποτε να γίνεται σε καλά γήπεδα για να το απολαμβάνουμε.